Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη έστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι χθες κατά περίεργο τρόπο, όπως αναφέρει, άνοιξαν οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ξένων και ελληνικών συμφερόντων με εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα. Είναι παράλογο, σημειώνει στην επιστολή, να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και οι μικρές επιχειρήσεις για μία ακόμη φορά να αδικούνται και οι μεγάλες αλυσίδες να ευνοούνται. Χθες κατά έναν περίεργο τρόπο είδαμε πρώτη μέρα η αγορά της Λάρισας να αρχίζει μερικώς η κανονικότητα. Είδαμε όμως παρά τα αυτά μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ξένων και ελληνικών συμφερόντων να είναι ανοιχτά με χιλιάδες τετραγωνικά. Αυτό μας έκανε να δούμε ότι εμείς έχουμε λιγότερη επικινδυνότητα ή περισσότερη επικινδυνότητα από τα καταστήματα που έχουν χιλιάδες τετραγωνικά. Αυτό υπάρχει μια αδικία, υπάρχει σύγχυση στην αγορά και αθέμητος ανταγωνισμός. Στην επιστολή του ζήτησε να επαναεξεταστεί το μέτρο και να ανοίξει η αγορά νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, όσο οι εμπορικές επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, συσσωρεύουν χρέη και θα είναι πιο δύσκολη η μετάβασή τους στην κανονικότητα. Αναφορικά πάντως με την δανειοδότηση των επιχειρήσεων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου επισημαίνει ότι οι τράπεζες βάζουν εμπόδια και η πρόσβαση για τους περισσότερους δεν είναι εύκολη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε ήδη 50 ημέρες που είναι κλειστά τα καταστήματα χωρίς τζίρους. Μεταφέραμε τα χρέη μας, μεταφέραμε τον τοίχο με λίγα λόγια παρακάτω, δεν κάναμε τίποτα παραπάνω. Από ό,τι ακούμε από τις τράπεζες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ζητήσαμε, που βγήκε το ΤΕΠΙΚ 2 προς το παρόν, οι τράπεζες έχουν πολλά αγκάθια. Δεν δίνουν σε όλο τον κόσμο άπλετα, γιατί ζητάμε δάνειο, δεν ζητάμε κάτι το οποίο θα μας χαρίσουν, έτσι, θα τα γυρίσουμε πίσω αυτά τα χρήματα. Ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση και πρέπει να δώσουν σε όλους τους επαγγελματίες άπλετα χρήματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε την επόμενη μέρα.